Καλώς ήρθατε στα Doctor Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν και αφορούν στην υγεία μας. Είμαι η δημοσιογράφος Ελευθερία Γιουργάκαινα και σήμερα θα μιλήσουμε για τον έρωτα. Θα διερευνήσουμε πόσο ο έρωτας επηρεάζει την ψυχολογία μας, πώς και γιατί ερωτευόμαστε, τι δείχνουν οι επιλογές μας στην αναζήτηση του συντρόφου μας, αλλά και πώς θα κάνουμε σχέσεις ουσιαστικές και πετυχημένες, αν μέχρι σήμερα δεν το έχουμε καταφέρει. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας για να μιλήσουμε με την ψυχολόγο Δέσποινα Δρυβάκου. Γεια σας κυρία Δρυβάκου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Χαίρομαι και εγώ που σα συναντώ με αυτή την καταπληκτική φωνή, κυρία Γεωργάκη. Να σίγουρα ο τόνο τουλάχιστον και η χρειά τη φωνή ρίχνει όποιον περάσει <ΣΟΥΣ> <Σας ευχαριστώ πολύ>. από δίπλα σας. Κυρία Δρυβάκου, τι συμβαίνει όταν ερωτευόμαστε. Πώς εξηγείτε δηλαδή αυτές τις πεταλούδες στο στομάχι που μας κόβεται η όρεξη, που είμαστε χαρούμενοι και θέλουμε να αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο, να χορεύουμε το, πρωί, το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα συμπτώματα, τα πεταλούδε στο στομάχι, η έκρηξη που νιώθουμε στον εγκέφαλο, όλη αυτή η συνθήκη που έχει να κάνει κυρίω με τι ορμόνε μα και το πώ λειτουργεί το σώμα μα εκείνη τη στιγμή, προσυδειάζει την κατάσταση ενό ανθρώπου που είναι σαν να έχει κάνει χρήση ουσιών. Σαν να έχει πάρει ναρκωτικά, σαν να είναι εθισμένο σε κάτι πάρα πολύ απολαυστικό, όπω είναι ε, τα τυχερά παιχνίδια, που ορισμένοι άνθρωποι μένουν εκεί για πάρα πολλέ ώρε, χωρί να τρώνε, χωρί να πίνουν, χωρί να κάνουν τίποτα. Απολύτω τίποτα. Απλά είναι εκεί, δεσμευμένοι, απολύτω αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν. Έτσι είναι και ο πολύ ερωτευμένο άνθρωπο, uh -huh. ο οποίο βλέπει τον πόθο του εκεί μπροστά, το αντικείμενο του πόθου του, μάλλον, και θεωρεί ότι εκείνη τη στιγμή έχει τα πάντα. Την απόλυτη ευτυχία καταπληκτικό ε, Πώ θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τον έρωτα από τον ενθουσιασμό, Έχει μεγάλη διαφορά. Στην αρχή, τα στάδια που περνάει κανεί από τη λαγνία στην έλξη μέχρι να φτάσει σε εκείνο το σημείο τη απόλυτη παράδοση πια στον έρωτα, είναι διαφορετικό. Η λαγνία, ούτω ή άλλω, το πρώτο στάδιο δηλαδή που βλέπουμε κάποιον, συνδέεται πάρα πολύ με τι αισθήσει. Αρχικά τη μυρωδιά, τον ήχο τη φωνή που είπα νωρίτερα. Uh -huh. Όλο αυτό το σύνολο δηλαδή των αισθήσεων που πλησιάζει κάποιο κάποιον άλλον και νιώθει ότι εκεί κάτι υπάρχει, κάτι, κάτι του συμβαίνει. Αρχίζουν οι πρώτε ορμόνε και λειτουργούν. Αρχίζει το σώμα και παράγει διάφορα χημικά. Uh -huh. έτσι, οι ντοπαμίνε αρχίζουν και λειτουργούν στο σώμα με ένταση. Και η αδρεναλίνη ξεκινάει. Θε να πα, να κατακτήσει, να πλησιάσει, να δει τι συμβαίνει κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Και παράλληλα υπάρχει ένα δισταγμό και μια ανησυχία, μήπω κάτι δεν πάει καλά. Στο δεύτερο στάδιο, που ούτω ή άλλω οι άνθρωποι αρχίζουν και έρχονται πια σε επαφή, εκεί βλέπουμε και άλλα πράγματα να συμβαίνουν. σω αρχίζει και όλο αυτό το θα πάει καλά, δεν θα πάει καλά. Αρχίζει ένα performance, μια επίδειξη, μια παρουσία δηλαδή επιδόσεων που θέλει οπωσδήποτε να τον κατακτήσει τον άνθρωπο αυτόν, να του κάνει την καλύτερη δυνατό εντύπωση. Και παράλληλα με αυτό, ανησυχεί, εφίδρωσε φίδρω, τα χεράκια, υδρώνει, το στομάχι ξαναπονάει. Ανησυχούμε για όλα αυτά που μπορεί να συμβούν ή να μην συμβούν. Τότε είναι που αρχίζουμε και ερωτευόμαστε. Εκεί λοιπόν. αρχίζει ο ενθουσιασμό να γίνεται. Έρωτα. Εκεί Κο... κορυφώνεται πια ο ενθουσιασμό. Αρχίζουμε και νιώθουμε ότι ε, τίποτα δεν λειτουργεί γύρω μα. Όλα είναι σταματημένα εκεί. Κάνουμε super focus στον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μα. Σχεδόν αιμονικά θα λέγαμε. Όλα γυρνάνε γύρω από αυτόν. Και εκεί αρχίζει πια ο έρωτα. Σταδιακά. Και αφού έρθουμε σε θέση να πλησιάσουμε, ακουμπήσουμε βρεθούμε πολύ πιο κοντά πια με τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν άνθρωποι ε, που ερωτεύονται σπάνια, που δηλώνουν ότι εγώ έχω ερωτευτεί μία φορά στη ζωή μου και άλλοι, ε, που ερωτεύονται κάθε έξι μήνες, κάθε πέντε μήνες. Ε, πώς φορείς τελικά, ερωτεύεται κάποιος, υπάρχουν νούμερα τώρα σε αυτό. Αλλά... Η αλήθεια είναι πως τελικα ερωτευεται καποιος υπαρχουν έρωτες η αληθεια ειναι πως γύρω στι 4, 5, 6 φορέ ζωή, αλλά λέω και, και πόσο χρονών είναι κανεί, yeah. ε, μπορεί να. Μερικοί ερωτεύονται και μέχρι να. τελευταία δηλαδή που έχω ακούσει και 60 χρονών και 70 χρονών. Που δεν είναι όμω ο έρωτα ο ίδιο σαν αυτόν που είναι στα 20, βέβαια. Ε, στα είναι 15. Καλύτερος. Είναι πιο ποιοτικό, πιο μεστό. Έχει περισσότερη πνευματικότητα, θα έλεγα εγώ μέσα. Αναζητά άλλα πράγματα εξάλλου σε εκείνη την, την περίοδο ζωή, σαν άνθρωπο βασικά. Και υπάρχει και μια άλλη βαρύτητα στη σύνδεση πια που ζητά με έναν άνθρωπο που είναι ίσω πιο ουσιαστική. Δηλαδή, Μεγαλώνοντας δεν βλέπεις μόνο το σαρκικό κομμάτι που και αυτό φυσικά είναι πολύ σημαντικό Σε όλε τις φάσεις ζωή θα έλεγα, σφίγγει το ταμπού ότι μετά τα 50-60 αυτό αρχίζει και γίνεται λίγο πιο σπάνιο Είναι το πώ νιώθει μέσα σου ε, Είναι λίγο πιο αναγκαίο με άλλο τρόπο Δεν είναι τόσο η συχνότητα και η ποσότητα όσο η ποιότητα, η ποιότητα. και η ουσία Οπότε δεν πάβει να είναι σημαντικό, το βρίσκεις πιο δύσκολα να σας πω, υπάρχει χημεία. Ε, βέβαια και υπάρχει χημεία. Δηλαδή, κοινές... τι μα κάνει να. Ναι, πολλά με. εδώ. Είναι οι κοινέ αναφορέ. Ο τρόπο που μεγαλώνει κανεί, το μέρο που μεγάλωσε, οι άνθρωποι που το περιέβαλαν το άτομο αυτό. Πολλέ φορέ και τρόπο. Για να γίνει τρόπο. σύνδεση μεταξύ δύο ατόμων. Mm -hmm, Μα βεβαίως. βλέπουμε ανθρώπου ατέρια του να ερωτεύονται. Ναι, αλλά στη βάση του, τα ομόνυμα μπορεί να έλκονται και τα ετερόνυμα μπορεί να έλκονται. Δεν ξέρουμε για πόσο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι τόσο η ανομοιότητα, όσο οι κοινέ αναφορέ. Δηλαδή, μπορεί να είναι τελείω ατέριαστα και ο ένα να έχει κάτι που θυμίζει στον άλλον κάτι πολύ οικείο στη ζωή του. Μπορεί αυτό να είναι παγίδα, γι' αυτό είπα πολλέ φορέ και όχι με τόσο ασφαλή τρόπο. Δηλαδή, μπορεί ε, σαν εξωτερικά χαρακτηριστικά, σαν τρόπο ζωή, να φαίνεται ότι είναι τελείω διαφορετικοί άνθρωποι, mm -hmm. αλλά στην πραγματικότητα να έχουν μεγαλώσει, για παράδειγμα, με τον ίδιο τρόπο ή να είχαν μια αγωνιακή συμπεριφορά. Ακριβώ. Παράδειγμα, λέω. Ναι, μπορεί να είναι το συγκρουσιακό μοντέλο σχέση που είχε ο μπαμπά με τη μαμά και να βλέπει στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου τη σχέση που είχε το οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή που το μεγάλο αυτό το παιδί, να βλέπει στον άνθρωπο αυτό τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα ανάλογο περιβάλλον όπου θα μπορεί σε αυτή την περίπτωση το άτομο αυτό να συμμετάσχει και ενδεχομένω να δώσει και ένα τέλο σε αυτή τη σχέση μακροπρόθεσμα τελείω διαφορετικό από αυτό που δώσαν οι δικοί του. Λυπάμαι τον άνθρωπο που θα μπλέξει σε αυτή τη σχέση. Το θέμα είναι ότι από ό,τι μας λέτε αναπαράγουμε τα μοντέλα των, των, γονιών μας. Ακριβώ αυτό λέω. Πολύ εύκολα όμως. Ε, στο να ερωτευθούμε, στο να μπούμε σε μια σχέση. Να συνδεθούμε. Να συνδεθούμε. Ναι. Και αν προχωρούμαστε από ένα συγκρουσιακό περιβάλλον, τι Οχو, γίνεται. γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία. Δηλαδή, αν είχαμε δυο γονεί οι οποίοι ε, ζούσαν τον έρωτα με πάθος μεν, αλλά εδώ θα δώσω μια αρνητική χρειά στο πάθο, δηλαδή με, με, με βία με, και μετά να αγκαλιάζονται. Τι γίνεται εδώ πέρα, να υποτιμάει ο ένα τον άλλον, mm. να έχουν μια ανταγωνιστική σχέση. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί στην πορεία αν δεν δουλέψει το ίδιο το άτομο με τον εαυτό του. Στην πρώτη πια τουλάχιστον περίπτωση που το συνειδητοποιεί, το κατανοεί και αντιλαμβάνεται ότι αυτό του δημιουργεί προβλήματα. παρόλα αυτά, καθημερινά είναι ένα αγώνα όλο αυτό. Να μπορεί δηλαδή να βγάζει στην άκρη όλα αυτά που θυμίζουν και αναπαράγουν εύκολα εκείνο το οικείο πολύ συχνό, πολύ πεγμένο πολύ, πολύ, πολύ να πω καλύτερα uh -huh. μοτίβο επικοινωνίας και σχέσης και να τοποθετεί κάτι νέο στη, στη φάση ζωής που βρίσκεται ανάλογα καθένας είτε σε σχέση είτε σε γάμο για να μπορεί να συνεπάρχει με έναν άνθρωπο με υγιή τρόπο, με ασφαλή τρόπο, χωρί να πρέπει να διεκδικεί, να γαντζώνεται πάνω στον άλλον ή να φοβάται να τον πλησιάσει. Οπότε αυτά τα συγκρουσιακά μοντέλα, ποια είμαι, ποιο είμαι, κάθε φορά που συνδέομαι με κάποιον άνθρωπο, θέλουν πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ επιμονή για να γίνονται κατανοητά στην αρχή και στην πορεία να δώσουμε χώρο στον εαυτό μα και να συμφιλειωθεί πολλέ φορέ και με δύσκολε καταστάσει. Είναι το πιο δύσκολο και το πιο ενδιαφέρον όμω που έχει κάποιο να κάνει για τον εαυτό Θα μείνω γιατί είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό Είσαι. που είπατε για το συγκρουσιακό περιβάλλον, επειδή είμαστε και ένα Μεσογειακό mm -hmm. λαό με πολύ ταμπεραμέντο. Άρα, ένα παιδί που βιώνει μια τέτοια κατάσταση ε, έχει δύο δρόμου. Ή θα πάει να επιλέξει ένα σύντροφο για να έχει μια σχέση ακριβώ αντίθετη από αυτή που είχαν οι γονεί του, ή μια ίδια. Άρα, στην πρώτη περίπτωση θα φοβάται πραγματικά να συνδεθεί. Ακριβώς άρα θα θα αποτραβηχτεί; Θα κάνει οτι θα φοβάται να πλησιάσει, θα θα αποτραβηχτεί όπως είπατε πολύ. Θα... Ή θα ή θα όπως είπατε αιμονικά θα γατζωθεί. Πάνω στον άλλον. Να διεκδικήσει. Έχει να κάνει και με τον θεσμό, βέβαια, που διαμορφώνει ένα άνθρωπο στη ζωή του. Δηλαδή, ανάλογα με τον τρόπο που οι γονεί, η μητέρα κατά λόγο στην αρχή, το φρόντισε. Το φρόντισε. Mm -hmm. Δηλαδή, οι πρώτοι 7 με 12 μήνε ζωή είναι καθοριστική στη διαμόρφωση του θεσμού στη ζωή ενό ανθρώπου. Βέβαια. Βλέπουμε πολλέ φορέ το βρέφο που πλησιάζει η μαμά του, γαντζώνεται πάνω του και μόλι φύγει η μητέρα, συνεχίζει και παίζει ήρεμα πάρα πολύ ωραία. Και υπάρχουν και περιπτώσει βρεφών που ενώ πηγαίνει στη μαμά του, μόλι την πλησιάζει και την την αμέσω ετοιμάζεται, τεινάζεται, γκρινιάζει, τη διώχνει. Που τι σημαίνει αυτό. Ανασφαλή δεσμό, που ούτω ή άλλω έχει από κάτω πολλά χαρακτηριστικά. Που προέρχεται από τη μάνα. Που προέρχεται από τον τρόπο που συνδέθηκε το μωρό με τη μαμά του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να αλλάξει, αν δεν το διαπιστώσει εγκαίρω η οικογένεια και να βοηθήσει και τη μαμά και το παιδί να συνδοθούν με ασφάλεια. Δηλαδή να είμαστε με έναν άνθρωπο, να μην ανησυχούμε ότι κλείνοντα την πόρτα θα φύγει και θα ξαναγυρίσει ποτέ. Και όταν γυρνάει πίσω, να μην του κρατάμε μούτρα και να μην μπορούμε καθόλου να αναπνεύσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλέ τέτοιε περιπτώσει, που αργότερα εξελίσσονται σε δραματικέ συμπεριφορέ. Το γνωστό drama queen, το οποίο μπορεί να είναι λίγο χαριτωμένο όταν το λέμε, όσον αφορά τουλάχιστον τον τίσιμο και την εμφάνιση και όλε τι συμπεριφορέ. Αλλά όταν πρόκειται στι σχέσει, είναι πραγματικά δραματικό και πραγματικά δύσκολο, έτσι, ιδιαίτερα για τον άνθρωπο που το βιώνει, αλλά το ίδιο δηλαδή το άτομο που έχει δραματική συμπεριφορά, αλλά και για το περιβάλλον που έρχεται σε επαφή με αυτού του ανθρώπου. Είναι πολύ δύσκολο. Και εδώ να μιλάμε προβλέξεις. για ακτιτικότητα, για Βέβαια, ζήλια, εμονική. Ζήλια, αιμονική, να πέφτει κάτω, να γίνεται μπλε. Μαρένο, αρέ άλλο από το κλαμπ. Γιατί το νιώθει πραγματικά. Το νιώθει, το βιώνει, αλλά θέλει να πετύχει και το σκοπό του. Έχει και ένα τρομερά χειριστικό. Νιώθει, εγκατα... νιώθει, νιώθει εγκατάλυψη. φόβο εγκατάλειψη. Και εδώ είναι πολύ ωραία αυτή η πάσα, γιατί η κυρίαρχη φόβη σε μία σχέση ε, είναι η φόβη εγκατάλειψη και η φόβη απόρριψη. Το οποίο είναι και το πρωταρχικό. Είναι φρένο βέβαια αυτό στη ζωή ενό ανθρώπου. Έτσι. Και εγώ είμαι θεραπεύτρια EFT, συγκινησιακά αστιασμένη θεραπεία, uh -huh. στο δεσμό. Ε, κυρίαρχα βλέπουμε τη σχέση σαν ένα χορό που κάνει βήματα και βοηθάμε το ζευγάρι πολλές φορές ή το άτομο, γιατί πλέον αυτό μεταφέρεται και σε ατομικό ε, επίπεδο πια μπορούμε να παρέμβουμε σε μια προσωπικότητα με αυτόν τον τρόπο ε, βλέπουμε ότι οι δύο κυρίαρχοι φόβοι που έχει ένα άτομο να κατανοήσει και να εξασφαλίσει ότι κάθε φορά δεν θα του πυροδοτούν ή δεν θα το κατακλείουν σε όποια σχέση και αν βρίσκεται είναι αυτοί οι δύο απόρριψη Εγκατάλειψη. Και είναι και τα πρώτα πρώτα που καταλαβαίνουμε Κοιτάξτε, σαν Κοιτάξτε, τώρα είναι πάρα πολλές ερωτήσεις που έχω. Mm -hmm. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μας ξεκαθαρίσετε το θέμα ζήλια. Ένας ερωτευμένος άνθρωπος είναι φυσιολογικό να ζηλεύει, σε ποιο επίπεδο. Ε, και το, η δεύτερη ερώτηση είναι αν αυτός που ερωτευόμαστε είναι ο δικός μας καθρέφτης. Ναι, εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί όντω κάνουμε αντικατοπτρισμούς πάνω στους άλλους και πολλές φορές αντανακλάσεις της δικής μας της ε, εικόνας Βλέπουμε το πρόσωπο κάποιου ανθρώπου να τι αναπαράγει με ένα πολύ ιδιαίτερα επιδέξιο τρόπο. Αυτά τα είναι ζευγάρια, αληθινό ή ότι εμεί του το φοράμε. Ε, Πολλέ φορέ εμεί προκαλούμε στον άλλον okay. να το φορέσει, τον προκαλούμε ναι, να ναι. το φορέσει. Ε, είναι μαγική στιγμή, πραγματικά αλλάζει τη συνείδηση κάποιου ανθρώπου, να βλέπει μπροστά του κάποιον να λέει: Είναι ίδιο με μένα, κάνουμε ακριβώ τα ίδια πράγματα. Ε, περπατάμε, μιλάμε, πίνουμε, τρώμε, κοιμόμαστε, ξυπνάμε, τα πάντα με τον ίδιο τρόπο. Και εκεί αναρωτιέται κανεί και λέει. Όλα ίδια, μα όλα ίδια. Δεν υπάρχει κάτι να διαφέρει, κάτι να συμπληρώνει. Uh -huh. Και είναι το πολύ απλό που ο άνθρωπο ψάχνει να βρει τα ομοιογενή, το όμοιο, το οποίο εκεί ανακουφίζεται και σου λέει: Εδώ μπορώ, υπάρχω, είμαι σαν να είμαι ο εαυτό μου. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Γι' αυτό περί ομώνυμων που λέγαμε πριν. Και καμιά φορά και τα ετερόνυμα μπορεί να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον να μελετηθούν και να τα παρατηρήσει κανένα. Αλλά όταν μιλάμε για αυτό, το θα σου φορέσω τις δικές τι δικέ μου συμπεριφορέ προβάλλοντα απάνω ό,τι δύσκολο και Ευχάριστο mm -hmm. ή δυσάρεστο ή δυσανεκτικό που λέω εγώ μερικές φορές που εκεί πια μπορεί συναισθηματικά να, να, να γίνονται πολύ άσχημα mm -hmm. tantrums και συγκρούσεις μέσα στη σχέση που ο άλλος δεν καταλαβαίνει ξαφνικά τι έγινε Εκείνα πια είναι πολύ δύσκολα σημεία στη σχέση Πείτε αυτή. μας για τη ζήλια κυρία Δρυβάκου Ζήλια, ζήλια, ζήλια Υπάρχει έρωτας χωρίς ζήλια Όχι δεν υπάρχει αλλά άλλο το δεν θέλω να μου πάρουν αυτό που έχω ε, μ' αρέσει, είναι πολύ ωραίο, το αγαπώ, το εκτιμώ, το συμπαθώ και αυτά τα πικάντικα που αυτό. δείχνει εκφράζεται... το ενδιαφέρον. Ε... αλλά η παρανοϊκή ζήλια, να ψάχνεις το τηλέφωνο, να κυνηγά φαντάσματα, να βλέπεις πίσω Τώρα στα social media που ψάχνεις τα like και Α, τα... Όχι, ειδικά στο instagram, αυτά τα stories από τα μαγαζιά και η ατυχία καμιά φορά Φαράει κόκκινο που είδε τον καλό σου να μιλάει σε μία στο story του μαγαζιού που είχε πάει για ποτό στον μπάτσελο ενό φίλου του. Καταπληκτικό. Ναι, αυτό έχουν γίνει Πολλά sessions γι' αυτό το λόγο Ή είδω άλλο στη δικιά του να κάθεται στο bar, στο instagram, Ο στο social Οπότε τι να κάνουμε τα social media τώρα ε, Δεν θυμάστε να παίρνουμε και τόσο πολύ στα σοβαρά Δηλαδή εντάξει θα τα πάρουμε Πολλοί Δεν κοινωνούν μέσω των social media Μιλάνε δηλαδή, μόνο Δηλαδή mm. κάνουν διαλόγους Ναι και δεν χωρίς... τηλεφωνιούνται Το πιο ωραίο που έχω ακούσει είναι γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο mm -hmm. ε, λέει, Δεν είμαστε τόσο εκεί Μα λέω αφού μιλάτε στο instagram διαρκώ Και έχετε βρεθεί κιόλα. Ποιος Γιατί αποφεύγουν οι άνθρωποι το τηλέφωνο Οικειότητα Αλλάζει το level της επικοινωνίας Επίσης δεν υπάρχει άμεση Η ανταπόδοση δηλαδή του μηνύματος Γίνεται με, με, το, με τη φωνή Γίνεται με τον τόνο της φωνής Έχει πολύ περισσότερη εγκύτητα Η φωνή Δεν είναι κάτι το οποίο mm -hmm. περιορίζεται στα λόγια Σε δύο γράμματα που κλείνεις το μήνυμα Και το διάβασες και μένει, Το διαβάστηκε και έφυγες Έχει μια ελευθερία το τέξτ Απ' την άλλη ότι γράφει μένει. Mm -hmm. Υπάρχουν κάποιοι που κολλάνε πάνω στα μηνύματα και τα διαβάζουν για ώρε και ξανά και ξανά και ξανά και τα αναλύουν και τα βλέπουν. Και είναι κάτι λίγο το οποίο πολλέ φορέ μπορεί να δηλειτουργήσει με αυτόν τον αιμονικό τρόπο που λέγαμε και γύρω από αυτό να χτίσει μια ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι όμω το άμεσο τη φωνή, δεν είναι το άμεσο τη οπτική επαφή και είναι αρκετά αναβαθμισμένη πια η σχέση όταν φτάσει στο σημείο κάποιο να το κάνει αυτό. Βέβαια, στα πιο παλιά χρόνια ε, δεν υπήρχαν και τα social media, υπήρχε μόνο αυτό. Μόνο το τηλέφωνο. Μόνο το τηλέφωνο. Το οποίο κρατούσε ώρε το τηλέφωνο, να μιλά με κάποιον, να ακού τη φωνή του. Και πάλι αυτό μα παραπέμπει στα βρεφικά χρόνια, που η μαμά ανταντεύει, τραγουδάει, ακούει mm -hmm. τη φωνή τη στο βρέφο και ηρεμεί. Mm -hmm. Οπότε, μια πολύ ωραία ερώτηση που κάνουμε συχνά πυκνά στου ανθρώπου που αναζητούν λίγο τον εαυτό του, όχι απαραίτητα γιατί έχουν πρόβλημα, γιατί θέλουν να πάνε λίγο πιο κάτω τη ζωή ναι, του. Ναι. είναι μια ωραία ερώτηση, τι σε ανακούφιζε και σε παρηγορούσε όταν ήσουν ένα παιδί, Ποιο το έκανε αυτό. Και εκεί βλέπουμε τι συνδέσει πια με τα πρόσωπα αναφορά που λέγαμε νωρίτερα. Γιατί οι κυτοκίνε και όλα αυτά τα ωραία ορμονικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται στο σώμα έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με τι αναφορέ εκείνη ηλικία. Δηλαδή η μητέρα που βλέπει το βρέφο, ενώ οποιοδήποτε βρέφο, οποιοδήποτε είδου, mm -hmm. εκρίνει κυτοκίνε εκείνη τη στιγμή το σώμα τη. Και αυτό ταιριάζει στην ερώτηση που λέγαμε πριν περί χημία. Ναι, υπάρχει χημία, υπάρχουν χημικά στο σώμα μα εκείνη Μάλ. τη στιγμή που κυκλοφορούν. Γιατί σε κάποιε περιπτώσει τόσο ανδρών όσο και γυναικών, όταν είναι δύσκολο, όσο δυσκολεύει η κατάκτηση του αντικειμένου, του πόθου μας, εμ, εμείς εμ, ανεβάζουμε εμ, ταχύτητα, δηλαδή θέλουμε περισσότερο τον άλλον. Δηλαδή σαν να φαίνεται ότι όσο περισσότερο διαφορεί ο άλλος, τόσο πετυχαίνει το στόχο του να μας φέρει κοντά του. Εντάξει, αυτό έχει πάλι μια λεπτή γραμμή μεταξύ του αναμενόμενου και του υπερβολικά αφυσικό θα πω αναμενόμενο e... Τεστοστερόνι. Διεκδική, uh -huh. κυνηγά, ε, κοινήσε, τρέχει, διεκδική, κατακτά. Αυτό πανεβάζει uh -huh. πολύ τεστοστερόνι στο σώμα, το, 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 το βλέπει τον κυνηγό να κατακτά, κερδίζει. Και στη γυναίκα μπορεί να έχει αντίκτυπο αυτό. Ένα φιλί το οποίο περιέχει ορμόνη μέσα, φαίνεται να την κάνει τη γυναίκα να εκδηλώνεται περισσότερο στι αντιδράσει τη. Της. Αλλά εκείνο το σημείο που περνάει πια η κόκκινη γραμμή, που όσο εγκαταλείπει, διαφορεί και απορρίπτει. Uh -huh. Ε, δημιουργεί το ενδιαφέρον για να τραβήξει πια την προσοχή και να στραφεί ο άλλο σε σένα κοινό τόσο ωστόσο η σχολάς αυτό θέλει λίγο δουλίτσα. Και πάλι πάει στα παιδικά χρόνια. Ε, στα βρεφικά, ε. ε, 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 ε. Κυρίω στα νηπιακά θα πω εδώ. Στα νηπιακά. Ε, ναι, το, και, ε, ε, που ε, ε, Μια μαμά ε, ε, δεν άκουσε ε, την, την, την ανάγκη. Ναι, η, 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 και την ανταπόκριση που ένα παιδί χρειάζεται. Είναι τρία πράγματα που κοιτάμε στι σχέσει που μα ενδιαφέρουν πάρα πολύ να εκπληρώνονται. Η απόκριση αρχικά, mm -hmm. η διαθεσιμότητα. Και η συναισθηματική παρουσία. Αν λοιπόν στην απόκριση ένα άνθρωπο παρά τα σινιάλα που δίνει, παρά τον τρόπο που κοιτάει, μιλάει, στέκεται, δεν παίρνει την προσοχή που θέλει, και αυτό γίνεται από όταν είναι τριών, τεσσάρων, πέντε χρονών, θα συνηθίσει φυσικά να διαφορούν κι αυτόν και ίσω να μην δίνει και τόση πολύ έμφαση στο mm -hmm. να το πάρει όλο αυτό. Mm -hmm. Λέει έτσι είναι. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο, αν ξαφνικά ανακαλύψει ότι κάποιο τον κοιτάει, κάποιο τον βλέπει, κάποιο τον ακούει, δεν του αρέσει. Φυσικά και του αρέσει. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που ενώ δηλώνουν έτοιμοι να μπουν σε μία σχέση, μπορεί να έχετε και τέτοιου ανθρώπου κοντά σα ε, να έρχονται να σα συμβουλευτούν. Στην πραγματικότητα βλέπετε πω δεν είναι ε, συναισθηματικά διαθέσιμοι. Θεός. Βλέπω πάρα πολλέ γυναίκε και άντρε που λένε: Είμαι μόνο, είμαι μόνη, αλλά τι φταίει εδώ. Συγγνώμη αν είναι λάθο το ρήμα φταίω. Όχι, όχι. Κάνουμε μια συζήτηση και είναι καλό να αποφεύγουμε να κολλάμε σε λέξει που μπορεί να νοηματοδοτούν κάπω διαφορετικά. Γιατί απλό λόγο. Έτσι μιλάμε. Mm. Είναι είναι ωραίο να μιλάμε σαν απλοί άνθρωποι. Ε, ναι, αυτό που, που, δημιουργεί εδώ όλο αυτό τον κύκλο σκέψεων έχει να κάνει πάλι με αυτό που συζητήσαμε νωρίτερα. Με τον τρόπο δηλαδή που η σύνδεση, ο δεσμό, η ασφάλεια στην αγκαλιά, η ασφάλεια στο να αφαιθώ και να επιτρέψω στον άλλον να με πλησιάσει και να τον πλησιάσω, να πιστέψω ότι θα έχει διάρκεια και θα παραταθεί και θα επανελυθεί αυτή η επαφή. Αυτή λοιπόν η δυσπιστία σε αυτή τη συνθήκη, που πάλι εγκαθίσταται σε εκείνα τα χρόνια ζωή, τέσσερα, τρία, ε, εκείνη την περίοδο. Είναι εκείνη... σαν να βάζουν ένα φράχτη ε, ανάμεσα σε σένα και τον ναι, υπέροχο άλλο. Α, αυτόματα πηγαίνουν προς εκεί, βλέπουν λίγο και πάμε γρήγορα να φύγουμε, είναι επικίνδυνα εδώ. Και υπάρχει και τραγούδι γι' αυτό, το είναι επικίνδυνα εδώ. Ε, πραγματικά το νιώθουν επικίνδυνα. Οι άνθρωποι που λένε δεν μπορώ να νιώσω συναισθήματα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρίως στη θεραπεία, να δούμε τι τείχος σηκώνουν, κάθε φορά για να καταπιέσουν αυτά τα συναισθήματα ώστε να φτάσουν στο σημείο να λένε δεν έχω συναισθήματα φυσικά και έχουν συναισθήματα ε, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο άλλο είδους διαταραχή που είναι ε, χρόνιο και, εντάξει, και βλέπουμε Βάτως αλλιώς τον έρχονται άνθρωπο έρχονται κοντά σας άνθρωποι και σας λένε είμαι μόνος είμαι ναι. μόνη ναι. Ε, 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 Είναι θαραλέο το να το πούν, ότι ε, θα ήθελα να δημιουργήσω μία. Ε, το, το προτείνουν. Σου λέει είμαι μόνο. Είναι φυσιολογικό, είναι εντάξει, πειράζει. Τι κάποιον. χρειάζεται να κάνω δηλαδή. Προφανώ πρέπει να κάνω μια δουλειά με τον εαυτό μου. Αγαπώ πάρα πολύ μία λέξη. Mm -hmm. Τη συμφιλίωση. Που έχει, που έχει μέσα την αποδοχή. Πάρα πολύ. Νιώνη αποδέχομαι εμένα. Ναι. Και η κατάσταση, τι δυσκολίε μου, του περιορισμού μου. Ε, με δυσκολεύει πάρα πολύ μία άλλη λέξη αντιμετώπιση έχει ασπίδες, βέλη και όπλα mm -hmm. μάχη ε, πολύ επιθετικό πολύ Κόντρα σε κάποιε αδυναμίε, δυνατότητε που πολλέ φορέ, σαν δίπολο, φοβόμαστε να πάμε προ την πλευρά τη αδυναμία. Το να μην νιώθει ή το να μην έχει δυνατότητα να νιώσει, αν εξαιρέσουμε ναρκιστικά και αλεξιθυμίε, δυσκολίε, τέτοιε δηλαδή, σε έναν άνθρωπο που τα βλέπουμε με έναν άλλο τρόπο, το τείχο που σηκώνεται για να προστατεύσει κάποιο τον εαυτό του και να μην εκτεθεί συναισθηματικά σε καταστάσει, χρειάζεται μόνο επίοικια και από τον ίδιον. Και από τους άλλους Άρα όταν είναι ένας άνθρωπος σε μια σχέση Και το περιγράφει με πάρα πολύ θάρρος Έχω αυτό το σύμπτωμα ε, Αισθάνομαι έτσι ε, Είναι παράξενο mm -hmm. Μόνο σε μένα συμβαίνει Γιατί να το ενισχύσω και να του δείξω ότι είναι μόνο αυτός Έτσι νομίζω ότι δεν τον βοηθώ εγώ, κάποιο άλλο συνάδελφο, μπορεί να θεωρεί ότι πρέπει να πάει ανάποδα. Εγώ πάω με αυτόν τον δρόμο και φαίνεται να δουλεύει. Ερωτεύονται διαφορετικά οι άντρε από τι γυναίκε, και αν ναι πώ. Ναι, η αλήθεια είναι πω έχουμε κάποιε διαφορέ. Κυρίω στι περιπτώσει που μα βγαίνει το μαμαδίστικο εμά των γυναικών και θέλουμε οπωσδήποτε να φροντίσουμε. Παίζει ρόλο η ηλικία σίγουρα, παίζει ρόλο το πώ μεγαλώσαμε 100, 100%. Παίζει ρόλο τι μοντέλο γονεϊκό σε σχέση με τη σχέση του είχαν οι μας μα. Γιατί είναι αλλιώ ένα ζευγάρι που φιλιάται, αγκαλιάζεται και. Εκφράζεται υπερβολικά πολύ μπροστά στα παιδιά, ε, παρά ένα ζευγάρι το οποίο έχει τρυφερέ mm -hmm. στιγμέ με σεβασμό στους άλλους Θέλω να πάμε πιο πριν. Mm -hmm. Το πώ ερωτεύεται ένα άντρας και πως μια γυναίκα. Έχω ακούσει, μπορεί να είναι λάθο, θα μου πείτε, ότι οι γυναίκε ερωτεύονται με τα αυτιά και οι άντρες με τα μάτια. Ναι. Είναι ένα ποσοστό τεράστιο το οποίο καταγράφεται έτσι. Ότι οι γυναίκε, όντω, η φωνή που λέγαμε νωρίτερα. Τα και λόγια. Ναι, Α, αυτό, το τι θα τη πει. Γιατί δημιουργεί ένα περιβάλλον, πιθανόν, και επικυρώνει ότι αυτό ο άνδρα θα ασχοληθεί μαζί του, θα τι φροντίσει. Και ο άντρα αντίστοιχα με την εξωτερική εμφάνιση. Ξεκινάει από εκεί, πολύ συχνά. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά ξέρω πάρα πολλού άνδρε. Εδώ θέλω τώρα λίγο να το βάλω και το δεύτερο σημείο. Mm -hmm. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνδρε που εστιάζουν πολύ στο μυαλό, πάρα πολύ στην προσωπικότητα. Έχουμε άντρε οι οποίοι βλέπουν μια μητέρα στο πρόσωπο της γυναίκας εκείνη. Οπότε δεν είναι τόσο εξωτερική εμφάνιση που τους προσελκύει. Σου λέει Με αυτή τη γυναίκα θα μπορέσω να κάνω οικογένεια, θα μπορώ να δω τον εαυτό μου. Και διστάζει να βάλει δίπλα του μια γυναίκα πάρα πολύ όμορφη. Mm -hmm. Έχει και τέτοιου άντρε που δουλειάζουν. Την ωραία γυναίκα δεν μπορούν να τη βάλουν κοντά του. Λοιπόν, πώ θα την διεκδικήσω, αν μου την πάρει άλλου. Και αυτό θέλει δουλίτσα. Εγώ πάλι προσωπικά εγώ, σαν δέσπινα δρυβάκου θεωρώ ότι ένα συνδυασμό, δηλαδή να μα αρέσει και ο άνθρωπο που έχουμε δίπλα μα, είναι σημαντικό. Θα μα αποτρέψει το να κοιτάμε αλλού παρακάτω, γιατί είμαστε ανθρώπινα όντα. Έχουμε ευαισθησίε, αδυναμίε και πολλέ φορέ παρασυρώμαστε. Επίση, η προσωπικότητα. Δεν μπορούν δύο άνθρωποι να είναι αντιφάσει τελείω ε, μεταξύ του, να έχουν τα, 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 πράγματα στην Ανατολή και στη Δύση και να είναι κοντά απλά για την εικόνα του, να βγάζουν ωραίε φωτογραφίε και να χαίρονται όλοι μαζί του και αυτοί στο σπίτι να μαλώνουν. Έγινε λοιπόν. πολλά και τα φαινόμενα πολύ συχνά. Και το τρίτο που το θεωρώ εγώ πολύ σημαντικό, να έχουν κοινό προσανατολισμό στη ζωή. Να, να θέλουν να, να, κοιτάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Ακριβώς. Να πάνε το ταξίδι μαζί. Αυτό ακριβώς. Ποιοι είναι οι εχθροί του έρωτα. Ε, μπορεί να είναι ο, ο γάμος. Δεν, δε, δε ξέρω. Ναι, χαρά είναι ο γάμος. Αχ. Οι σχέσεις είναι πολύ όμορφες αρκεί να έχουν προδιαγραφές. Ο γάμος χρειάζεται να έχει και κάποια κριτήρια. Δεν μπορεί να είναι μόνο συναισθήματα. Πολλοί περιγράφουν το γάμο ως μια εταιρεία. Ένα συμβόλαιο. Ε, όχι δεν με βρίσκει τελείω αντίθετη. Αλήθεια. Σε ένα ποσοστό, οι γάμοι ή οι σχέσει που έχουν όρια, που έχουν ξεκάθαρα όρια, ο ένα για τον εαυτό του, έτσι, βάζει τα όρια του και ο άλλο για τον δικό του βάζει τα δικά του. Αλλά έχουν και κάποια σημεία σύγκληση. Έχουν ελευθεριότητα. Μπορεί να κάνει ο άνθρωπο κάποια πράγματα που τα έκανε και πριν. Έχει τη δυνατότητα να σαγηνεύει η σχέση και τους δύο mm -hmm. είναι και ιδιώς αυτό το παιχνίδι ε, Δηλαδή ένα ωραίο κρασί, ένα νόστιμο τυρί και λίγο αχλάδι δίπλα Δεν κακό σε μια σχέση, αλλά δεν αρκεί δεν σημαίνει ότι θα βάλω ένα κεράκι να καίει στη μέση ή 30 κεράκια, δεν έχει σημασία. Να δείξω το κρασί να κάνει κλουπ ωφελώ και αυτό ήτανε. Αυτό ήταν μια στιγμή, ένα story, ε, το οποίο κράτησε 30 δευτερόλεπτα, αλλά δεν είναι η ουσία. Θέλει επαναλήψει, θέλει διάθεση. Εάν έπρεπε να μα πείτε το μυστικό, είναι για παράδειγμα η επικοινωνία. Το να λε να, να εκφράζει τα θέλω σου χωρί να φοβάσαι. Ναι. Αυτό λοιπόν για να φτάσει στο σημείο να γίνεται και να εκφράζεται κάποιο χωρί να φοβάται, mm -hmm. χρειάζεται να νιώθει ότι μπορεί τα βαθύτερα συναισθήματά του, τα οποία είναι λύπηση, μοναξιά, αδυναμία, ελαχιστότητα να νιώθει κανεί ότι κάνει τον εαυτό του να είναι μια σταλίτσα, απελπισία, απογοήτευση φόβοι που είναι πολύ ενεργή να είναι σε θέση αυτά τα βαθύτερα συναισθήματα να τα εκφράζει. Επίσης να επιδιώκει με έναν τρόπο που μπορεί να, να, λέει, να ζητάει, χωρίς να χτυπάει τον άλλον σε επίπεδα πια ψυχικής ισορροπίας, δηλαδή σε πρόβλημα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Να ξέρει τίποτα, πως να μιλάει. Να σταματήσει να απαξιώνει. Ε, βέβαια, γιατί απαξιώνοντας, ε, κατηγορώντας και υποτιμώντας, εκείνη τη στιγμή ζητάς περισσότερα. Αλλά ο άλλος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Mm -hmm. Κυρία Δρυβάκου, Πόσο διαρκεί ο έρωτας Εδώ τώρα υπάρχουν κάποιες απαντήσεις ή, ή πώς μπορούμε να τον κάνουμε εμείς Να διαρκέσει για όσο περισσότερο γίνεται Αυτό το υπέροχο συνέστημα Θα απαντήσω σπονδυλωτά Λοιπόν, αλλά δεν θα πλατειάσω Όντω ισχύει το 2 με 3 χρόνια είναι αυτό που δίνει φύση τα δύο χρόνια για να εποαστούν τα αυγά έτσι, και να μεγαλώσει. Για το... να μπορέσει να μεγαλώσει και το παιδί. Αλλιώ. Εμεί ασχολούμαστε με τον σου Ακριβώ. Εμεί όμω, στη ζωή που έχουμε δημιουργήσει, τον πολιτισμό που έχουμε δημιουργήσει, τα δύο χρόνια που είναι ερωτευμένο το ζευγάρι, τα χρησιμοποιεί για να ζει τον ερωτά του και όχι να αποάζει τα αυγά του. Οπότε σε κάθε περίπτωση να κρατάει περίπου τόσο. Τόσο κρατάνε τα χημικά στο σώμα που κυκλοφορούν, σερωτονίνε, ντοπαμίνε, mm -hmm, κυτοκίνε, mm -hmm. όλα αυτά κρατάνε περίπου δύο χρόνια. Ε, από εκεί και πέρα αρχίζουν άλλε φάσει. Αρχίζουν υποχωρήσει. Αρχίζει μία σύμπραξη, γιατί αρχίζει και εκτιμά τον, εκ, τον άλλον. τον Πραγματικά ζυγίζει πράγματα και αναγνωρίζει. Και Οπότε μπαίνει συντροφικότητα εδώ. Ε, μπαίνει σιγά-σιγά ένα άλλο επίπεδο πια στη mm -hmm. σχέση, που λε: Δεν το αφήνω, γιατί με καλύπτει σε κάποια άλλα επίπεδα. Μου προσφέρει ασφάλεια, άρα μένω μαζί σου. Μου δίνει κατανόηση, άρα πού θα πάω να το βρω τώρα εγώ αυτό. Με κάνει να χαίρομαι, νιώθω όμορφα, σεξουαλικά λειτουργούν τα πράγματα. Να κάνει έξω κόσμο είναι πάρα πολύ βασικό αυτό στη διατήρηση τη σχέση, μια και λέγαμε πριν πώ το σεξ βοηθάει. Ε, ανακυκλώνονται τα χημικά στο σώμα. Ε, η αγκαλιά βοηθάει. Mm -hmm. Το touch αυτό το άγγιγμα βοηθάει. Αυτό που ακούμε μερικέ φορέ, έλα μου τώρα, αυτά τα κάνουμε όταν ήμασταν ερωτευμένοι. Ε, και τι έγινε. Και τώρα, δηλαδή, πρέπει να σταματήσει να κουμπιέσαι, γιατί δεν είσαι στα πρώτα δύο χρόνια ζωή. Δεν υπάρχουν ταμπέλε, δηλαδή εδώ. Το κάνει δύο Ωραία. χρόνια και μετά σταματά. Και το κυρίαρχο όλων, για να υπάρξει διάρκεια, είναι να μπορούν οι δύο άνθρωποι να ανοίγουν πού και πού διαλόγου, βγάζοντα από εκεί μέσα και τα δύσκολα εκείνα σημάδια που βλέπουν για το μέλλον, που φοβούνται ενδεχομένω, θα με αφήσει αν παχύνω αν ασπρίσουν τα μαλλιά μου, που τα βάφουμε τώρα όλες βέβαια, αλλά αν αλλάξω θέλει να πει αυτή η γυναίκα, αν αρχίσω και κουράζομαι να είμαι όπως είμαι σήμερα, θα με θέλεις ακόμα. Οι ίδιες ενησυχίες έχουν και οι και άντρες. φυσικά. Αρχίζουν και τα λένε αυτοί. Uh -huh. Εγώ δίνω μια πολύ ωραία άσκηση κατά καιρού ανθρώπου έτσι που έχουν πάρει μια απόσταση, γιατί αυτό που φοβόμαστε είναι η αποσύνδεση και η απόσταση. Uh -huh. Εκεί οι άνθρωποι πανικοβάλλονται, σου λέει δεν ναι, 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 την άσκηση θέλουμε για να την μαζί, σε ένα μέρο που έχει μόνο ησυχία, φύση, ηρεμία. Πλησίασμα, εγκύτητα σωματική, χωρί να υπάρχει. Ναι, εννοείται. Όχι απαραίτητα. Α αφήσουμε το σώμα να κάνει αυτά που ξέρει. Πλησίασμα, απλά να είμαστε κοντά. Και α ακούσουμε λίγο μέσα από τη σιωπή. Δεν βάζω λόγια, θα αφήνω σιωπηρό. Α αφήσουμε λίγο τη σιωπή να δούμε τι έχει να μα πει. Ποιο φοβάται περισσότερο τη σιωπή που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο. Και στο τέλο αυτή τη βόλτα, μετά από μία ώρα που μπορεί να κρατήσει. Πάρα πολύ δύσκολα κάποιο την υπομονή του να μην μιλήσει. Α καθίσουμε κάτω να πούμε τι σκεφτήκαμε, του φόβου μα και παράλληλα τις σκέψει μα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που μα ακούσατε. Εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με νέα podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν όλους. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Doctor Anytime Health Podcasts για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα μας επεισόδια. Σκεφτείτε και εφαρμόστε όσα είπαμε σήμερα. Και να θυμάστε, με το Doctor Anytime είστε σε καλά χέρια.